Η Ρωσία διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ανακοίνωσε η Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Καμάλα Χάρις, μιλώντας κατά τη διάρκεια της διάσκεψης του Μονάχου. Η Χάρις τόνισε ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για μια ευρεία και συστηματική επίθεση εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας, επικαλούμενη στοιχεία για δολοφονίες, βιασμούς, βασανιστήρια και βίαιες απελάσεις που διαπράττονται σε βάρος παιδιών. Ως αποτέλεσμα, η Ρωσία δεν διέπραξε μόνο εγκλήματα πολέμου, αλλά και παράνομες πράξεις εναντίον μη μαχητών, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση Biden θα συνεχίσει να βοηθά την Ουκρανία στην έρευνά της για αυτά τα εγκλήματα, είπε, δεσμευόμενοι ότι οι δράστες και οι ανώτεροι τους θα λογοδοτήσουν. Και πρόσθεσε, ας συμφωνήσουμε όλοι, εκ μέρους όλων των θυμάτων, γνωστών και αγνώστων, πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος και ο επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου της Ουκρανίας, Αντρέι Γέρμακ, είπε ότι η χώρα του δεν θα αισθανθεί ασφαλής μέχρι να τιμωρηθεί η ηγεσία της Ρωσίας. Ο γρηγορότερος και ευκολότερος τρόπος για να οικοδομηθεί η ασφάλεια της Ουκρανίας και ολόκληρου του κόσμου είναι να δημιουργηθεί ένα ειδικό δικαστήριο για να δικάσει τη ρωσική ηγεσία για το έγκλημα της επίθεσης. Η Ευρώπη και ολόκληρος ο πολιτισμένος κόσμος κατανοούν γιατί είναι απαραίτητο, είπε στα εγκαίνια της έκθεσης, «Η Ουκρανία είσαι εσύ».